μοσχάρι στρογγανόφ με πουρέ ελληνόριζα σε ένα κλασικό ρώσικο πιάτο παραλλαγή. Στρογγανόφ, ίσως από τα πιο διαδεδομένα πιάτα του πλανήτη. Στη σημερινή συνταγή εμείς θα κάνουμε μια παραλλαγή, γιατί οι Ρώσοι το σερβίρουν συνήθως με γιαούρτι, εμείς θα το κάνουμε με πουρέ ελληνόριζας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πουρέ. Έχουμε τη ελληνόριζα, την οποία την έχουμε καθαρίσει. Είναι ουσιαστικά η ρίζα από το σέλινο. Έχει όλες τις βιταμίνες, όλα τα ωραία εχνοστοιχεία, όλα τα ωραία στοιχεία και το άρωμα από το σέλινο. Οπότε ψιλοκόβουμε τη ελληνόριζα. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι, τη ρίχνουμε μέσα μαζί με λίγο πράσο, άρα κομμάτια από πράσο, αφαιρούμε το κεντρικό μέρος, βάζουμε τη ελληνόριζα στο μάτι χωρίς καθόλου υγρασία στην αρχή, θέλουμε θερμοκρασία να βγάλει λίγο υγρασία και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το στρογγανόφ. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα δωδινή σπάλα, μοσχαρίσιο κρέας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σπάλα ή την καρδιά της σπάλας. Θα κόψουμε ωραία κομμάτια. Βλέπετε ότι εσωτερικά δεν έχει σχεδόν καθόλου λίπος και αυτό είναι που θέλουμε. Αλλά από την άλλη θέλουμε να βγάλουμε και αυτή την ωραία γεύση που έχει το βοδινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πιάτο. Η ελληνόριζα έχει βγάλει λίγο υγρασία. Θα πάμε στη συνέχεια και θα βάλουμε μέσα γάλα. Μπορείτε να τη βράσετε σε νερό ή μπορείτε να τη βράσετε σε γάλα. Βράζοντάς τη σε γάλα γίνεται πολύ πιο νόστιμη και επίσης η χυμή από τη ελληνόριζα, το πράσο και το γάλα χρησιμοποιούνται μετά στο χτύπημα για να κάνουμε πουρέ. Παίρνουμε ένα μπολ, ένα σουρωτήρι. Βάζουμε μέσα τα κομμάτια από τη βοδινή σπάλα, αλάτι, λίγο μόσχο κάριδο, λίγο λευκό πιπέρι, ανακατεύουμε λίγο τη ελληνόριζα για να μην κολλήσει κάτω. Όταν βράζουμε σε γάλα, φροντίζουμε το γάλα να έχει χαμηλά λιπαρά, ούτως ώστε να μην κολλάνε τα λιπαρά. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν τα λιπαρά καίγονται, κολλάνε στην κατσαρόλα, στα πλάγια και από κάτω. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη ελληνόριζα να κάνει τη δουλειά της. Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο αλεύρι, ρίχνουμε πάνω από το μοσχάρι, ανακατεύουμε. Ουσιαστικά κάνουμε ένα ελαφρύ πανάρισμα και πάμε να κάνουμε τώρα το σοτάρισμα. Καλό αντικολλητικό τηγάνι, μεσαία θερμοκρασία, λίγο βούτυρο, λίγο ελαιόλαδο. Οπότε βούτυρο μέσα στο τηγάνι. Μαζί με λίγο ωραίο ελαιόλαδο. Δεν θέλουμε να καεί το βούτυρο σε καμία περίπτωση και ξεκινάμε και βάζουμε μέσα τα κομμάτια από τη μοσχαρίσια σπάλα. Το αλεύρι θα μας βοηθήσει στο να μην κολλήσει το κρέας και επίσης θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί θα μας δέσει τη σάλτσα μας. Και ξεκινάμε το ταξίδι που λέγεται σοτάρισμα. Θα πάρουμε 1-2 κλονάρια από φρέσκο θυμάρι και θα τα πετάξουμε μέσα. Μην ξεχνάτε ανακάτεμα που και που στη ελληνόριζα, η οποία θέλει γύρω στα 10 με 12 λεπτά, δεν θέλει περισσότερο βράσιμο. Και όσο σοτάρουμε το κρέας, σωρακίζουμε το κρέας, πάμε και κόβουμε τα μανιτάρια, που είναι ένα πολύ βασικό συστατικό στο στρογγανόφ. Τα θέλουμε μεγάλα κομμάτια, δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Γι' αυτό και τα κόβουμε σε τέταρτα. Το μανιτάρι έχει μέσα πάρα πολύ υγρασία, οπότε θέλει λίγο σοτάρισμα. Ρίχνουμε μέσα στο σοτάρισμα του κρέατος μία σκελίδα σκόρδο, λίγο κρεμμύδι αρκετά χοντροκομμένο,
Το φαγητό έχει αρχίσει να μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Γυρνάμε το κρέας στο τηγάνι. Δείτε τι ωραίο χρώμα που αρχίζει και παίρνει. Κλείνουμε τη σελινόριζα και θα την αφήσουμε να λιώσει μαζί με τη θερμοκρασία που έχει μέσα στο κατσαρολάκι. Πάμε τα μανιτάρια μέσα. Βγάζουμε το θυμάρι με πάρα πολύ προσοχή. Αφαιρούμε σιγά σιγά το σκόρδο, το οποίο δεν χρειάζεται να το πετάξετε, το κρυώνετε και το κρατάτε στο ψυγείο και το χρησιμοποιείτε κάπου αλλού. Κρατάμε όμως μέσα τα μεγάλα κομμάτια από το κρεμμύδι. Τα θέλουμε. Και πάμε τώρα και ρίχνουμε μέσα λίγη σάλτσα Worcester. Είναι μία σάλτσα η οποία έχει γίνει από πάρα πολλά βότανα. Θα βγάλει αμέσως το αρωμά της. Θα πάμε και θα βάλουμε τώρα λίγη ωραία μουστάρδα που σε συνδυασμό με τη Worcester δίνει την απαραίτητη οξύτητα στο φαγητό. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Δείτε τι ωραίο χρώμα που αρχίζει και παίρνει. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και πάμε να βάλουμε ένα βασικό συστατικό που είναι η κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος από την εταιρεία Άρλα γίνεται από αγνό παστεριωμένο γάλα γελάδος. Βοηθάει πάρα πολύ το φαγητό μας γευστικά, απογειώνει τη γεύση και επίσης δένει όλες τις σάλτσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βάζουμε την κρέμα γάλακτος να χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Να δώσουμε λίγο χρόνο στην κρέμα γάλακτος να ενσωματωθεί σωστά, να μπορέσει να βράσει σωστά. Ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο νερό μέσα. Και αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία. Το φαγητό είναι σχεδόν έτοιμο. Βλέπετε ότι έχουμε αφήσει το μοσχάρι μαζί με το μανιτάρι να σιγοβράσει. Παίρνουμε τη σελινόριζα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί. Έχουμε κατεβάσει τη θερμοκρασία και πάμε με ένα μπίμερ και χτυπάμε, μπιμάρουμε ουσιαστικά. Κάνουμε πουρέ. Δείτε τι ωραίος και λίος που έχει γίνει. Και ουσιαστικά αυτό είναι που θέλουμε. Θέλουμε να κρατήσει την πυκνότητά του, θέλουμε να τον κάνουμε λίγο, χωρίς να χάσει όμως τη σύστασή του. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το φαγητό έχει σιγοβράσει, το έχουμε κλείσει, έχει δέσει σάλτσα, έχει βγάλει τα αρώματά της. Πάμε να στήσουμε πιάτο. Σε ένα πιάτο λοιπόν κάνουμε μία ωραία γραμμή από το μπουρέ σελινόριζας. Είναι σημαντικό να υπάρχει ίση ποσότητα φαγητού και πουρέ στο πιάτο. Και με μία κουτάλα από πάνω πάμε και βάζουμε κρέας, μανιτάρια και σάλτσα. Είναι ένα φαγητό το οποίο το στήσιμο του πρέπει να είναι ρουστικ, πρέπει να βγάζει λίγο παράδοση. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς το στήσιμο αυτού του πιάτου. Είναι ένα πιάτο το οποίο θέλει τη σάλτσα του, θέλει τα μεγάλα κομμάτια από το κρέας, θέλει τα μανιτάρια. Λίγο θυμάρι και για τελείωμα λίγη πάπρικα. Κλασικό πιάτο, πολυσυζητημένο πιάτο και σίγουρα πάρα πολύ γευστικό.